Στην Πάτρα βρέθηκε χθες το απόγευμα για μία ακόμη φορά ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης για εκδήλωση του Μέρα 25 που πραγματοποιήθηκε στον Εμπορικό Σύλλογο. Θα πείσουμε στην Ελληνική Βουλή χωρίς διαπραγμάτευση με τον Γιώργο. Θα μου πείτε καλά και γιατί θα σας πετάξουν έξω από το ευρώ. Ας κάνει το χειρότερο. Δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε τη μείωση του ΦΠΑ στο 18%. Δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε την ακύρωση της 100% προπληρωμής φόρων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να ισχύουν σε καμία χώρα. Είτε έχει δολάριο, γεν, μάρκο, ευρώ, δραχμή ή δεν ξέρω τι, δινάριο. Δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη που να έχει 100% προπληρωμή του φόρου της επόμενης χρονιάς. Λοιπόν, αυτά πρέπει να γίνουν. Και δεν θα τα διαπραγματευτούμε. Το προσπαθήσαμε το 2015, δεν το κάνουμε σωστά. Γιατί κάποιοι στέλνουν έναν Υπουργό Οικονομικών να δώσει τη μάχη και τραβάνε χάλι κατά τα πόδια. Αλλά αυτή τη φορά εμείς, αν μας δώσετε την εντολή να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνει για την Ελλάδα, δεν θα τα περάσουμε από το Eurogroup. Μαζί του ήταν και η Ευρωβουλευτής Σοφία Σακοράφα και η Ευαγγελία Αποστολοπούλου, υποψήφια Ευρωβουλευτής. Να πω και σε όλους ότι η πολιτική δεν ήταν μόνο εμείς που έχουμε το μικρόφωνο στα χέρια, που λέμε κάποιες θέσεις μπροστά σε ένα κοινό ή που διαμορφώνουμε κάποιες πολιτικές θέσεις μέσα σε ένα κοινοβούλιο ή στο ευρωκοινοβούλιο, όταν εσείς μας στέλνετε με τη δική σας ουσιαστική βεβαίωση για να σας εκπροσωπήσουμε. Η πολιτική ήταν καθένας καθημερινός κάτους στη ζωή του, στο σπίτι του, στη δουλειά του, στην οικογένειά του, παντού, όλοι κάνουν πολιτική. Ακόμα και εγώ την εποχή που ασχολιόμουν με τον αθλητισμό, έλεγα, μάλλον φώναζα με πολύ μεγάλα λόγια, ότι πολιτική κάνουν, διότι οι αθλητές δεν είναι μόνο ότι είναι με το πόδι, μαθητά, τρέχουν γρήγορα, μας μετράνε στο χρόνο, με το σηκώνουν πολύ μεγάλο βάρη. Αλλά οι αξίες που εκφράζουμε μέσα από αυτό που κάνουμε είναι αρχές οι οποίες είναι ακόμα και σήμερα ζητούμενα.